πολιτικό μηχανικό θα βάλω να στελιώσει. Όπα θα βάλω να στελιώσει από τη Νέα Υόρκη γέφυρα με την Κρήτη να ενώσει. Σε μια χώρα μακρινή για καλή
τέλει η ζωή και κάψε μου την καρδιά η πατέρμη ξενικιά. Πότε θα τον ξαναδώ, φίλους και δικούς να δω και μια κόρη απ' αγαπώ. Στην ψηλή κορφή σου κρίνει να διαμαρτυρηθώ και στον ίδιο τρόπο για να μην ζωνίζει πια το μανάδο τα παιδιά. Thank you.
πειρά. Ψιλωρίτη με παρά τον όθωρο και με δάχτυα την Κρήτη φεύγω κι αποχαιρετώ Thank you.
Άσε με κι πάτσι. Κι εσύ βάσε με κι πάτσι όλα τα μυστικά μου, όλα τα μυστικά μου. Oh, σ' αγάπης, σ' αγάπης τη δικάσιμη. Σ' αγάπης τη δικάσιμη, σε θέλω δικηγόρο, σε θέλω δικηγόρο. Κι αν κερδίσω την καρδιά, κι αν κερδίσω την καρδιά, θα στην κάνω δώρο, θα στην κάνω δώρο. Φίλοι τηλεθέτες, μόλις παρακολουθήσαμε μουσική και τραγούδια από τον Νίκο τον Ζωηδάκη και τον Γιώργο τον Παγερμάκη που μας έχουν επισκεφτεί στη Νέα Υόρκη και μαζί τους κάναμε μια βόλτα κάτω στην γύρω από το Μανχάταν. Θα είδατε και εσείς τα χτίρια του Μανχάταν. Θέλω να μας συγχωρήσετε για την ποιότητα της μουσικής την οποία ακούγεται, αλλά όλα τα πλάνα είναι ζωντανά. Τα παιδιά έπαιξαν μέσα στους δρόμους της Νέας Υόρκης και προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο φυσικό γίνεται. Και αν και είχα. Ο Νίκος μου κάνει παράπονα ότι η μουσική δεν ακούγεται τόσο καλή, εγώ πιστεύω ότι βγήκε πάρα πολύ καλό με τον τρόπο που το κάναμε, τόσο βιαστικά που το κάναμε. Και αφού θέλω να σας καλωσορίσω, αν και έχει περάσει ο καιρός και είστε. Ωραία, ένα μήνα, πόσο καιρό είστε. Ένα μισή μήνα στη Νέα Υόρκη. Να κουβεντιάσουμε λιγάκι πριν κλείσουμε αυτή την εκπομπή με τη μουσική και τραγούδια δικά σας. Σε ποια μέρη πήγατε αλήθεια. Κατά την παραμονή σας που είστε εδώ στην Αμερική. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Μανώλη, για τη διάθεση και την προσπάθεια που κάνεις να παρουσιάσεις το πώς ζουν οι κριτικοί και το ποιους υποδέχονται εδώ στην Αμερική οι κριτικοί και πώς τους υποδέχονται. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν για την προσπάθεια την όμορφη που κάνεις και δίνεις την ευκαιρία και στους κριτικούς κάτω στην Κρήτη να τα παρακολουθήσουν όλα αυτά από κοντά. Λοιπόν, εδώ στην Αμερική, όπως είπαμε, είμαστε 1,5 μήνα περίπου μαζί με τον Γιώργο τον Παντερμάκη. Πήγαμε στο Λος Άντζελες, πήγαμε στη Βοστόνη, στο Ντιτρόιτ, Λονγκ Άιλαντ. Η υποδοχή του κόσμου βέβαια ήταν πάρα πολύ ζεστή και πάρα πολύ θερμή. Και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε και από αυτό εδώ το μικρόφωνο και τους υποσχόμαστε ότι πάντα όσο θα είμαστε καλά και θα μπορούμε θα βρισκόμαστε κοντά τους να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περνούν καλύτερα και να νιώθουν πιο κοντά τους στην Κρήτη. Όταν το καλοκαίρι, φίλοι τηλεθεατές του Κρήτη, όταν βρισκόμουν στα Χανιά, είχα κάνει μια εκπομπή στο σταθμό. Είχε πάρει ο Νίκος ένα τηλέφωνο για να μου πει ένα γεια. Δεν ξέρω για σου μας είχατε δει την εκπομπή, Νίκο, θυμάσαι. Είχα πει δύο κουβέντες ότι ο Νίκος Ζωηδάκης την προηγούμενη φορά που είχε έρθει στη Νέα Υόρκη, και το λέω αυτό όχι επειδή είναι ο Νίκος δίπλα μου, θα το έλεγα, το έχω πει μάλλον και υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που με ακούνε και ξέρουν ότι το έχω ξαναπεί, ήταν ο άνθρωπος που είχε ξεσηκώσει τους κριτικούς, είχε κάνει τους κριτικούς να ζουν με την βλέποντας, μάλλον μη αντέχοντας και περιμένοντας την επόμενη μέρα που θα βρισκόταν ο Νίκος Ζωηδάκης στο κριτικό σπίτι πάλι στην Αστόρια, να τους ξανακάνει να νιώσουν τόσο ωραία.
Βέβαια, ο καιρός, Νίκο, περνάει πολύ γρήγορα και απόδειξη το ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Νίκος Ζωηδάκης, μετά από απαιτήσεις των κριτικών της Νέας Υόρκης, βρέθηκε στο κριτικό σπίτι στην Αστόρια και κατάφερε για ακόμη μια ακόμα φορά να παρουσιάσει μαζί με τον Γιώργο τον Παγκερμάκη ένα καινούριο καλλιτέχνη, που είναι η πρώτη σου φορά ή η δεύτερη φορά, πριν δεύτερη φορά που έρχομαι. Να παρουσιάσουν μια πολύ ωραία κριτική βραδιά και δεν ξέρω, μήπως κλείσατε και την επόμενη χρονιά από σήμερα ή όχι. Το Φεβρουάριο θα ξανάμαστε εδώ. Το Φεβρουάριο θα ξανάστε. Τελικά μου φαίνεται ότι ζείτε στην Αμερική πιο πολύ καιρό από ό,τι ζούμε εμείς εδώ πέρα στη Νέα Υόρκη. Αλήθεια, Γιώργη, εσύ από ποιο μέρος κατάγεσαι, είπαμε ότι. Εγώ είμαι από το Βαφέ, από Κορώνου. Καταγωγή μου από Κόρνα, από το Βαφέ. Βέβαια, ζω στα Χανιά. Εκεί πέρα μαζί με την οικογένειά μου. Εσύ πώς μας είδες από τους κριτικούς που ζούμε στην Ξένθια? Όπως τους περίμενα. Ζεστούς πάντα, πραγματικούς γνήσιους κριτικούς, να γλεντάνε τόσο όμορφα και τόσο καλά, που πολλοί από την Κρήτη τους ζηλεύανε. Δηλαδή, πιστεύεις ότι αν και ζούμε 5.000 μίλια μακριά από την Ελλάδα, από την Κρήτη, ότι η προσπάθεια που κάνουμε να κρατήσουμε λιγάκι τα κριτικά ηθικά έθιμα όσο μπορούμε, πώς βλέπεις, καρποφορεί αυτή η προσπάθεια ή μόνο μένει στην προσπάθεια? Και τα χρόνια μου, αλλά γενικά η θέση μου δεν είναι να κρίνω, μάλλον δεν έχω ακόμα τη δυνατότητα να κρίνω. Αλλά η γνώμη δικιά μου είναι πως δεν υστερείτε σε τίποτα από αυτούς που είναι κάτω και ο αγώνας σας είναι πολύ μεγάλος και πολύ καλός. Η καρπή του αγώνα αυτού, δηλαδή τα παιδιά που ζουν εδώ, πραγματικά είναι γνήσια κριτικόπουλα. Αν θα σου ξαναδινόταν η ευκαιρία και σου κάναν μια πρόσκληση για να ξανάρθεις πάλι στην Αμερική για να μας διασκεδάσεις, τι θα έλεγες, θα βαριανασθένεσαι, πώς θα το βλέπεις? Όχι, ποτέ δεν θα βαριανασθένεσαι. Ιδίως αν η πρόταση ήταν να έρθω με κάποιον σαν τον Νίκο, αλλά και να επισκεφτώ ανθρώπους σαν και εσάς. Ποτέ δεν θα έλεγα όχι. Ετοιμόλογος ο Γιώργης, δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα. Εσύ, Νικόλη, δηλαδή έχεις να μας ανακοινώσεις τίποτα άλλο, γιατί αυτή η εκπομπή δεν θα δειχτεί μόνο στα Χανιά. Να είσαι σίγουρος ότι για τους επόμενους ένα-δύο μήνες θα δειχτεί και εδώ, γιατί θα αρχίσει πρόγραμμα εδώ πάλι που θα ξαναβγαίνει και θα σε ξαναδεί πάλι ομογένεια. Εσύ από αυτό το πρόγραμμα θες να δώσεις καμία υπόσχεση στους ομογενείς πρώτα και μετά στους πατριώτες? Τι μήνυμα έχεις να στείλεις από τους κριτικούς όπως μας είδες? Να ανησυχούν εκεί κάτω ότι έχουμε γίνει Αμερικανάκια όπως μας λένε, το κατεβαίνουμε? Όχι. Τι λες? Θα τους πρότεινα να σας πάρουν σαν πρότυπο για να καταλάβουν ότι πρέπει την Κρήτη μας να την προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αυτοί που είναι τόσες χιλιάδες μίλια από την Κρήτη αγωνίζονται για αυτή. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς που ζούμε εκεί. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε αυτούς που ζουν εδώ. Και τους υποσχόμαστε ότι ο Θεός να τσίχει και αυτούς και μας καλά και να ανταμώνουμε πάντα και να αντιμετωπίζουμε αυτό το όμορφο πράγμα που μόνο όταν θα έρθει κάποιος εδώ μπορεί να το ζήσει. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δυο και σίγουρα θα πρωτομιλήσουμε στην πατρίδα κάτω στην Κρήτη, γιατί σκοπεύω να κατεβώ τον άλλο μήνα και εγώ κάμια βόλτα πριν το Φεβρουάριο που θα ξανέβετε, αλλά αν τυχόν δεν βρεθούμε κάτω στην Κρήτη, ο χειμώνας περνάει γρήγορα. Και πάλι πολύ σύντομα θα είμαστε μαζί. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και σας εύχομαι καλό ταξίδι στην πατρίδα. Καλά,